Με μεγάλη μου χαρά καλωσόρισα τον Πρωθυπουργό κύριο Αλέξη Τσίπρα και την ομάδα του στα κεντρικά του Νοτού. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή και παραγωγική συνάντηση. Τα συγχαρητήριά μου στον κύριο Πρωθυπουργό για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό στην εφαρμογή των δύσκολων πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσφατων συνταξιοδοτικών και φορολογικών μεταρρυθμίσεων. Πάρα πολύ αξιοσημείωτο. Όπως ξέρετε, το ΔΝΤ έχει επιβεβαιώσει επί της αρχής μια νέα ρύθμιση για την υποστήριξη της πολιτικής της Ελλάδος και πιστεύω ότι η αποφασιστική εφαρμογή αυτού του προγράμματος μαζί με μια συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους της Ελλάδος σχετικά με την ελάφρυνση του χρέου, είναι ουσιαστική σημασία για να στήριξουν την Ελλάδα, την επιστροφή της δηλαδή, στην βιώσιμη ανάπτυξη και μια επιτυχημένη έξοδο από την επίσημη χρηματοδότηση το συντομότερο δυνατόν. Ο Πρωθυπουργός και εγώ έχουμε δεσμευτεί να συνεργαστούμε μαζί προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Κριστίν. Καλησπέρα σε όλους. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με την κυρία Κριστίν Λαγκάρντ για τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προοπτικές για την ηλική οικονομία, τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί και μέχρι τώρα για την ολοκλήρωση του προγράμματος και τα βήματα που κάνουμε τώρα προς τη δημιουργία μιας αξιόπιστης και βιώσιμης πρόσβασης στις αγορές. Μετά από αρκετά χρόνια οικονομικής στασιμότητας, η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Οι σοβαροί κίνδυνοι και η αβεβαιότητα έχουν υποχωρήσει. Η οικονομική ανάκαμψη ενισχύεται και ήδη το 2017 ο αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης περίπου του 1,8% δεν έχει παρατηρηθεί από το 2007. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρόοδος. Οι στόχοι του πρωτογνού πλεονάσματος έχουν ξεπεραστεί για τρία συνεχόμενα χρόνια και τα δημόσια οικονομικά βρίσκονται πάλι σε βιώσιμη πορεία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι τεράστιες προσπάθειες του ελληνικού λαού καρποφορούν και υπάρχει τώρα μια ορατή, αξιόπιστη και βιώσιμη έξοδος από την κρίση. Συμφωνήσαμε με την Κριστίν ότι είναι προς το συμφέρον όλων των πλευρών να ολοκληρωθεί έγκαιρα η τρίτη αξιολόγηση το σύντομότερο δυνατόν. Όλοι ξέρουν ότι στο παρελθόν είχαμε κάποιες καθυστερήσεις και όλοι ξέρουν ότι αυτό οφείλονταν σε διαφωνίες μεταξύ ημών και των θεσμών, αλλά τώρα είμαι ευτυχής που πιστεύω ότι έχουμε ξεπεράσει αυτές τις διαφωνίες και όλοι επιθυμούν την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης το συντομότερο δυνατόν. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα επιτρέψει στην ελληνική οικονομία να διατηρήσει την θετική ορμή της και θα παράσχει με περίοδο καθαρού αέρα όπου όλα τα μέρη μπορούν να επικεντρωθούν σε συζητήσεις, στις σημαντικές συζητήσεις για τις παραμέτρους της ελάφρυνσης του χρέους και να θέσουν τις προποθέσεις για μια πετυχημένη και βιώσιμη πρόσβαση στην αγορά. Στις συζητήσεις αυτές για το χρέος, σε αυτές τις σημαντικές συζητήσεις για το θέμα του χρέους, πιστεύουμε ότι το ΔΝΤ θα παίξει έναν ζωτικό, αποφασιστικό ρόλο και έτσι λοιπόν προσβλέπουμε στη συνεργασία μας μαζί του προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.